Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ στην επιχείρηση Βιοζωέλ στο μεσοχωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, γαζώνοντας δεξαμενές ελαιολάδου, στέγαστρο, πάνελ κτηρίου και σωληνώσεις νερού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν 10 με 15 σφαίρες, με τους δράστες να γαζώνουν την επιχείρηση από την πίσω πλευρά, εκτός του περιφραγμένου χώρου, ενώ διέφυγαν μέσα από λιόφυτα. Χτυπήσαν τις δεξαμενές, οι οποίες από ό,τι βλέπετε είναι ολοκένουργες και δεν είναι ακόμα τοποθετημένες, αλλά υπάρχουν ζημιές, έχουν κάνει ζημιά και στο μετρητή. Δεξαμενές λαδιού, ακριβώς. Ταυτόχρονα έχει χτυπήσει στις σωληνώσεις της σύνδρευσης, που σας είπα. Έχει χτυπήσει το στέγαστρο που είναι ολοκένουργιο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Εμείς δηλαδή που εργαζόμενοι που είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγινε. Βρεθήκανε κάποιες τρύπες από σφαίρες στους τοίχους και στις λαμαρίνες του οικοπαίδου. Τώρα αυτό που φαίνεται εμένα είναι λίγο τρελό, γιατί ο κύριος Σπυριδάκης είναι ένα από τους ανθρώπους που βοηθάει και όχι δημιουργεί προβλήματα. Και ίσα ίσα τους βοηθάει και τον προγενή τομέα. Από την νυχτερινή επιδρομή με όπλα, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο και στον εξοπλισμό, με τον επιχειρηματία να καταγγέλει το περιστατικό στην αστυνομία. Far West γίνονται τώρα, δεν ξέρω. Χαμός γίνεται. Να βρεθούν, να λογοδοτήσουν. Έγινε από την πίσω μεριά, πίσω από το τοιχείο. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι, σημαίνει πάρα πολλά και όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν. Πιστεύω ότι κάποιο απ' έξω από την εξωτερική, δηλαδή από την περίφραξη και έξω, έκανε σκόπιμα ό,τι έκανε. Να μπει μέσα δεν νομίζω ότι είχε. Θα είχε πάρα πολύ θράσος, γιατί υπάρχουν και κάμερες γύρω-γύρω, στο εσωτερικό χώρο δηλαδή, φυλάγεται και βλέπετε. Από ό,τι μέτρησα είναι πάνω από 10 σφαίρες. Στον τοίχο φαίνονται γύρω στα 7 με 8 χτυπήματα. Και στις λαμαρίνες, αλλά υπάρχει, από ό,τι βλέπω, υπάρχει εξωστραγγισμός. Οπότε γι' αυτό θέλω να το δει καλύτερα η αστυνομία. Αυτές οι δεξαμενές για πολύ καλό λόγο ήταν άδειες, γιατί είναι να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο. Η επίθεση υπολογίζεται ότι έγινε χθες βράδυ και ενώ ήταν κλειστή η επιχείρηση. Αρχικά οι εργαζόμενοι αντίκρισαν τη διαρροή νερού και ειδοποίησαν υδραυλικό, ενώ λίγη ώρα αργότερα αποδείχτηκε ότι οφειλόταν στις σφαίρες αγνώστων κατά της επιχείρησης. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια αντιζηλία και για ποιο λόγο να υπάρχει. Σήμερα διαπιστώσαμε ότι υπήρχε η διαρροή αυτών των νερών. Ναι, θεωρήσαμε σωστό να καλέσουμε τον υδραυλικό της επιχείρησης. Και μετά το είδατε. Και μετά είδαμε ότι όντως διαπίστωσε δηλαδή ο υδραυλικός ότι είναι από σφαίρα. Μετά στη συνέχεια, αφού κάναμε έναν επιτόπιο έλεγχο, είδαμε τα χτυπήματα που υπήρχαν στις δεξαμενές και στους τοίχους. Και στο υπόστεγο. Εργαζόμενοι και κάτοικοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον επιχειρηματία, ο οποίος επένδυσε στην περιοχή στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα. Μα είναι αγαπητό άτομο και δεν. Ό,τι φτιάχτηκε εδώ πέρα, φτιάχτηκε για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους βοηθάει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την πραγματική αλήθεια, θα τη μάθουμε όμως. Πιστεύω ότι θα τη μάθουμε. Ευτυχώς που δεν δούλευε το εργοστάσιο, καταρχήν δεν είναι ηλιοκομική περίοδος, έχει τελειώσει και θα μπορούσε να γίνουν χειρότερα πράγματα. Θα μπορούσε να υπήρχε κόσμος, ας πούμε, εκείνη την ώρα που έγινε εδώ. Αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για την τυφλή επίθεση, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπει και το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.